Έχουμε δημοκρατία, κύριε, στην Ελλάδα. Τίποτα, είναι μια δημοκρατία η οποία την έχουν βαφτίσει δημοκρατία. Δεν ισχύει δημοκρατία στην Ελλάδα. Έτσι είναι η δημοκρατία. Στην αρχαία Ελλάδα όλοι ήταν ίσοι με τον νόμο. Αν ένας βουλευτής έκλεβε έστω και ένα κέρμα, λέει ο λόγος, του πέραν όλη την περιουσία και το διώχνανε. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Κόβουν από εμάς και ζουν πλουσιοπάροχα ή από πάνω μας. Αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι έχουμε. Όχι. Χούντα. Όχι. Νομίζω η δικιά μας η γενιά, οι νέοι άνθρωποι, μόνο δημοκρατία δεν είναι αυτό που έχουμε. Σίγουρα δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική κάπως εκπροσώπηση και να ακουγόμαστε και λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι ακούγεται η φωνή της μειοψηφίας πλέον και όχι της πλειοψηφίας. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι μας στηρίζει τίποτα αυτή η δημοκρατία που λένε. Αυτή τη στιγμή έχουμε δικτατορία, χούντα. Δημοκρατία τίποτα. Είμαι αντίθετος αυτό. Δημοκρατία δεν υπάρχει για μένα. Τέλος. Χούντα είναι, χούντα. Στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία που θέλει ο Έλληνας. Όπως σε κάθε χώρα υπάρχει το πολίτευμα που αξίζει στον πολίτη της. Όσο παλεύει ο Έλληνας για τη δημοκρατία που θέλει, αυτή η δημοκρατία θα έχει. Υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει. Υπάρχει, αλλά είναι αόριστη. Σε θέματα που τους βολεύει, τους συμφέρει. Κάνουν ό,τι θέλουν. Κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια δημοκρατία που σας ικανοποιεί. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Απόλυτα. Αρκεί να λειτουργεί πάνω σε ήθη και έθιμα, σωστά, χρηστά και άκρως αποδεκτά από όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημοκρατία. Διοικούμαστε από όργανα τα οποία δεν είναι εκλεγμένα. Μα τα μέτρα αυτά και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι χουντικό καθεστώς.